Αν και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για την ανάπτυξη πολλών και σημαντικών ποικιλιών δημητριακών στην Ελλάδα, εντούτοις η χώρα μας τα εισάγει. Αυτό τονίστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα ελληνικά δημητριακά που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση είναι η δεύτερη του είδους που κάνουμε σε συνεργασία με το Τελόγλιο. Προηγήθηκε η προηγούμενη που αφορούσε το κρασί και το αμπέλι. Εστιαζόμαστε σε μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες θα δώσουν βαρύτητα σε πολύ δυναμικές καλλιέργειες και παραγωγικές διαδικασίες της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε με τα δημητριακά είναι μια ιστορία χιλιετιών, μια συνεργασία μεταξύ των φορέων που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να παράγουμε τρόφιμα που θα μπορέσουν να τρέφουν την κοινωνία μας. Και φυσικά αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι οι καινοτομίες, οι καινούργιες τεχνολογίες μας δίνουν δυνατότητα να εντάξουμε στην παραγωγική διαδικασία για να παράγουμε νέα και βελτιωμένα τρόφιμα βασισμένα στα δημητριακά. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η επιστημονική τεκμηρίωση στις ελληνικές ποικιλίες δημητριακών, ενώ συζητήθηκε και το θέμα της επιχειρηματικότητας σε σχέση με τις ελληνικές ποικιλίες. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρκια στα δημητριακά, γι' αυτό και εισάγουμε πολλά από αυτά. Mm-hmm. Το πρόβλημα με εμάς είναι ότι ενώ η Ελλάδα είχε από αρχαιοτά τους χρόνους αρκετές ποικιλίες, δεν μπόρεσε να τις αναπτύξει, να τις βελτιώσει και να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές του εξωτερικού. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να ακολουθήσουμε τους ξένους. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μεγάλη δυναμική γιατί υπάρχουν ποικιλίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και με πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ποιοτικά και παραγωγικά.